Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Να πω καταρχά για το σχόλιο ότι όχι μόνο δεν κατακρεουργεί τη γλώσσα <laughs> η κυρία Καριωτάκη, <laughs> αλλά την τιμά όπω και με τον κύριο Σαβίδη Ευχαριστούμε εκ μέρου του Μιλάντα Κουκουέ για την πρόσκληση. Ε, τιμή μου που ο, ε, βρίσκομαι σε ένα πάνελ και ουσιαστικά οι ερωτήσει υποβάλλονται από μαθήτριά μου και από μαθητή μου που θα μπορούσε να είναι. Εν πάση περιπτώσει, σα ήταν όμω ο κύριο Σαββίδη. Μόλι αποκαλύψετε την κυρία Σπαχή ότι εσεί τα λέγατε σε μένα έτσι, αυτά. Α, θα για, μην κατακρεουργήσει τη γλώσσα σα. Είναι το καλύτες. σχήμα τη υπερβολή <laughs> για να καμαρώνουμε τώρα αυτό το λόγο και αυτή την παρουσία που πράγματι τιμά και τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωση. Σα ε, και σα ευχαριστούμε πάλι. πολύ. πολύ γιατί, ευχαριστώ. Ε, 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 ουσιαστικά υπηρετείτε ένα από τα βασικότερα λειτουργήματα που είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδιών. Mm -hmm. Και πάνω σε αυτό το θέμα Εμεί θέλουμε να μιλήσουμε γιατί είναι οι ευρωεκλογέ στι 9 του Ιούνιου. Γιατί το Μιλάβδα Κουκουέ, το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, κατέρχεται στι εκλογέ επειδή θεωρεί ότι είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσει για να αναδείξει τον αντιδραστικό πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ακριβώ το έδειξε το νεοναζιστικό σύνθημα που πριν λίγο mm -hmm. μας μα είπατε ότι προβάλλεται και τραγουδιέται ουσιαστικά από την νεολαία στην Γερμανία. Βεβαίω κάτω από την επίνευση των κυρίαρχων κύκλων της ε, υπηρελιστικής Ευρωπαϊκής Ένωση και που δείχνει ότι η περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε της δημοκρατίας, ούτε των λαών, ούτε των πολύχρωμων πολυχρω... εκδηλώσεων και των πολυτασικών εκφάνσεων. Είναι η δημοκρατία της στρατοκρατίας. Δυστυχώ της αναβίωση του φασισμού είναι ο, 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 ο μηχανισμός... Που α, επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο μαύρε, mm -hmm. καταστροφικές μέρες που έζησε η ανθρωπότητα, γιατί νομίζω ότι το φίδι του ναζισμού mm -hmm. α, α, αγκαλιάζει πια όλη την Ευρώπη και δυστυχώς δεν είμαστε απαλλαγμένοι κι εμείς. Κυρία Σπαχή, είναι ανατριχιαστικό να ακού mm -hmm. αυτό το σύνθημα ως λέντε Ράους, δηλαδή έξι ξένοι τόσε μετά, δηλαδή. Και πού χικλερικά... ξανά σιδερό... στη Γερμανία. Ναι. Σιδερόφραχτη Ευρώπη, γι' αυτό εμείς από το Μιλάδο Κουκουέ λέμε ένα ξεκάθαρο όχι έξω από τον υπερελιστικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από μια λίκοσυμμαχία του κεφαλαίου, που ουσιαστικά καταργεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές και ατομικές ελευθερίες, κατακτήσεις των λαών, να μην μπω από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και έπειτα, να περιοριστώ από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα. Είναι η Ευρώπη που κατάργησε την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών την 9η του Μάη και την έκανε η μέρα της Ευρώπης, είναι η μέρα που ψήφισε το η, η, ο, ο, ο μηχανισμός που ψήφισε το αντικομμουνιστικό μνημόνιο, είναι αυτή που μας έφερε τα μνημόνια, με τις ευλογίες των κομμάτων, mm. ουσιαστικά της ολιγαρχίας της εγχώριας, πρώτα-πρώτα της Δημοκρατίας, κατά δεύτερο λόγο του Πασόκ, που ουσιαστικά <laughs> φύτεψε τα μνημόνια στον τόπο μας από το 2010, και του ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά... Ουσιαστικά ενέπεξε το λαό, τον κοροϊδεύσε και στη συνέχεια επέβαλε το τρίτο και το σκληρότερο από τα μνημόνια με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα δημόσιο χρέος που φτάνει στα 406 δις ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα μνημόνια της καταλήστευσης είχαμε 340 αν δεν απατώμε, ναι, κάπου, έτσι, ναι, κάπου δις που σημαίνει ότι αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου το χρέος. Mm -hmm. Τώρα, και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σα έλεγε κανεί ότι αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα υπήρχαν τα ΕΣΠΑ. Αν δεν υπήρχαν τα ΕΣΠΑ, δεν θα πηγαίναν τα παιδιά στου παιδικού. Γιατί και αυτό το κάνουμε επειδή έρχουμε τα ΕΣΠΑ. <laughs> Κυρία Καριωτάκη, να σα πω τι θα είχαμε αν δεν υπήρχε η Ευρώπη. Ή τουλάχιστον να πω τι είχαμε που χάσαμε από το 80 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ότι το 80 είχαμε κανένα παράδεισο, αλλά λέω, είχαμε μία ανθυρή αγροτική οικονομία. Λεονασματικό αγροτικό-εμπορικό ισοζύγιο. Δηλαδή, είχαμε επάρκεια αγαθών, ανθυρή γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία και εξαγωγέ. Έτσι, καταργήθηκε. Τώρα, με την ΚΑΠ, την παλιά και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ουσιαστικά ξεκληρίζονται οι αγρότε. Και δεν φτάνει ότι περικόπτονται οι επιδοτήσει. Έχουμε το δεύτερο αντιδραστικό μέτρο. Οι γερμανικέ εταιρείε σε μια χυμαζόμενη γερμανική οικονομία, όπω καλά το είπατε, mm -hmm. έτσι, έρχονται εδώ να λόσουν βουνοκορφέ, να λόσουν χωράφια των ανθρώπων, βοσκοτόπια και να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριε και βολταϊκά. Την ίδια στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο τη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση του κεφαλαίου και του υπερελισμού ουσιαστικά την ξεπούλησε τελείω. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να σαρώνεται ο πρωτογενή τομέα. Στον δεύτερο γενή τομέα, έχουμε πει το μεγαλύτερο χτύπημα. Είδαμε τη Λάρκο. Εκφράζουμε από το χώρο του Μιλάδα το Κουκουέ την αμέριστη συμπαραστασή μα στου εργάτε. Έκλεισε το εργοστάσιο. Δηλαδή έκλεισε το, ψω, έκλεισε το, σπίτι και στερεί το ψωμί η κυβέρνηση από ε, εκατοντάδες εργαζόμενους εκατοντάδε εργαζόμενου. Και τα τελευταία, αν δεν πέντε χρόνια, έχουν κλείσει δέκα εργοστάσια μόνο. Ναι. πλήρη αποβιμηχάνηση. Η αλλά δε... δεν είχαν απομείνει και πολλά χίλια ναι. Χειάς, ναι, ναι. ναι. τα Η φαντουργία <laughs> ζάχαρη υπήρχε. Mm. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επισυσσόρευσε προβλήματα σε μια οικονομία η οποία ήταν έτσι κι αλλιώ. Ελληματική δεν ήταν πολεμισματική. Δεν ζούσαμε καλά δηλαδή. Mm. Αλλά δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο της εξαθλίωση που είμαστε σήμερα. Σήμερα τα ίδια τα στατιστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Και η πρώτη στην Ευρωζώνη. Τι μα έφεραν λοιπόν η, η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, άμορφωσιά, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, mm -hmm. μεγαλύτερη μορφωτική περιθωριοποίηση των παιδιών και επίταση των ταξικών φραγμών και διάλυση ενό συστήματο υγεία που κάπω άντεχε, υποχρηματοδοτείται και τώρα η υγεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα, έτσι ώστε να συγχωνεύονται νοσοκομεία και να καταργείται το πρωταρχικό αγαθό τη υγεία. Και το ζούμε καθημερινά αυτό. Τι έχει μείνει. Mm. Έχει μείνει ουσιαστικά μόνο η μνήμη των αντιστάσεων. Και θα πω ότι η κυρία τραγική μητέρα Καριστιανού, με το 1.500.000 υπογραφές στην πλάτη της, ε, εκφράζει όχι μόνο το θυμικό, αλλά και τη μνήμη ενός λαού που λέει δεν παραδίδομαι στη ληστεία και δεν ενδίδω σε όποια φασιστικά μηνύματα από όπου και αν προέρχονται και πρώτη από την κυβέρνηση. Ε, Εμεί ε, από τον χώρο του Μπιλάδα Κοκουέ, κυρία Καργιωτάκη και κύριε Σαβίδη, λέμε ότι ο λαό πρέπει να σηκώσει τη σημαία τη αντίθεση σταθερά και αμετάκλητα, mm -hmm. και είμαστε από του λίγου που το λέμε, και να διατρανώσει το έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη φτώχεια, τη ακρίβεια και του πολέμου. Εδώ θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μα στον πολύ παθοπολισθηνιακό λαό. Μόλι χθε το φασιστικό σιωνιστικό καθεστώ του Ισραήλ βομβάρδισε πάλι δυτικά τη Ράμφα σκηνέ προστατευμένε από τον ΟΗΕ. Μιλάμε για ναζιστικού τύπου θηριωδία. Τα θύματα του ναζισμού γίνονται οι θήτες, με τι πλάτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με τι πλάτε βεβαίω του ΝΑΤΟ. Όμως, ε, κυρία Σπαχή, όμως, είδαμε και κάποιε διαφορετικέ φωνέ, έστω σποραδικέ στην Ευρώπη. Διαβάζανε ότι υπάρχουν και κυβερνήσει που θέλουν να προχωρήσουν την αναγνώριση τη Παλαιστίνη. Δεν το είχαμε δει. Ελάχιστε. Αλλά δεν το είχαμε να, δει ακόμα. Να τα προηγούμενα πούμε χρόνια. Το, το άλλο ότι η Γαλλία απαγόρευσε τις, αρχικά τι διαδηλώσει υπέρ των Παλαιστινίων. Mm -hmm. ε, να πούμε ότι σύσσωμη η Ευρώπη μαζί με την Αμερική, όλε οι χώρε του ΝΑΤΟ έλεγαν ότι τηρούμε την αρχή των ίσων αποστάσεων και το αναγνώριζαν το δικαίωμα τη άμυνα του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ, όταν σήμερα ο Παλαιστινιακό λαό σηκώνει τη σημαία με τον ηρωικό και ματωμένο του αγώνα τη αξιοπρέπεια όλων των λαών και έχει την υποστήριξη όλων των λαών. Έχει απέναντί του όμω τι κυβερνήσει. Mm. Και εδώ η κυβέρνηση η Μητσοτάκη ματώνει τα χέρια τη. Έχει στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενισχύει τι νατογικέ δυνάμει που με τη σειρά του ενισχύουν την πολεμική μηχανή Νετανιάχου. Ε, και έχει και τη σύμφωνη γνώμη και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και να πούμε και κάτι. Και τα τρία αυτά κόμματα δεν έρχονται σήμερα να πούν, ξέρετε, να μιλήσουμε για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να πούν, Ότι διάλυσαν την αγροτική οικονομία, ότι διάλυσαν την παιδεία και την υγεία. Λένε, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Mm -hmm. Ποια είναι η καλύτερη διαχείριση, γίνεται καλύτερη διαχείριση αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Είναι, το είδαμε το πείραμα. Το είδαμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την οργή τη πλατεία, την οργή του κόσμου, πήρε και την μετέτρεψε σε συνένεση. Ο οποίο κατάργησε εν μια νυχτή το, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Το είπε ο λαό και το ακύρωσε. Αυτή λοιπόν η φιλολογική διαχείριση έφερε τι. Τι έφερε, Την Αμερικανοδουλεία, γιατί αυτό έγινε, έφερε την διεύρυνση των βάσεων. Mm -hmm. Έχουμε γίνει ένα απέραντο ορμητήριο τη νατοική μηχανή ενάντια στου όχι μόνο του Παλαιστινίου και ό, σε όλου του γειτονικού λαού. Έχει στηρίξει το ναζιστικό καθεστώ, το φασιστικό καθεστώ τη Ουκρανία ε, η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο λοιπόν να υποστηριχτεί. Εμεί καλούμε όλου του εργαζόμενου και την νεολαία να καταψηφίσει καταρχά το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση Μιτσοτάκη και όλα τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, που είναι έτσι στη μεγάλη πολυκατοικία. Κατά δεύτερο λόγο, λέμε ότι πρέπει να καταδικάσουν τα κόμματα της μεγάλη αυταπάτης και του mm -hmm. εμπερμού, όπως όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά χρήσωσαν το χάπι και έφεραν τη μεγαλύτερη απογοήτευση, και αυτό αφορά περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν καθαρό κόμμα εξ αρχή του κεφαλαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ω Κόμμα τη αριστερά αποδείχθηκε ψευτό αριστερά και ανοιχτά κόμμα πλέον του υπερηνισμού και του κεφαλαίου. Επομένω, πρέπει να γυρίσουν την πλάτη σε αυτά τα κόμματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να ξεκαθαρίσει mm. η, η νεολαία, να ξεκαθαρίσει ο κόσμο τη δουλειά, οι εργάτε, οι αγρότε, οι εργαζόμενοι, τη θέση του. Τα κόμματα που ουσιαστικά συγκαλύπτουν την ενοχή του. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια κριτική στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, ενώ παλιότερα έλεγε ότι αποδέσμευσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ξεκάθαρα το όχι, mm -hmm. τώρα το ξέχασε. Δυστυχώ το ξέχασε και μιλάει για μια άλλη Ευρώπη των λαών. Αυτό το μύθευμα το είχαμε ζήσει και παλιότερα ιστορικά. Ήταν το μύθευμα του Ευρωκομμουνισμού. Το είδαμε. Τελείωσαν αυτά τα ρεύματα. Γιατί αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση των ισχυρών υπερελιστικών δυνάμεων. Κυρίαρχο είναι ο γαλλογερμανικό πόλο. Ένα πόλο ο, ο, mm -hmm. ο οποίο νέμεται τον πλούτο όλων των υπόλοιπων χωρών. Εδώ εμεί υφιστάμεθα μια εξάρτηση πολιτική, οικονομική, στρατιωτική. Έτσι, και φτάσαμε σε, αυτή, σε αυτό το επίπεδο να, να είμαστε ο τελευταίο στο επίπεδο, επίπεδο τη επιβίωση τη λαό. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολιτική, όφιλε το ΚΚΟΕ, αν ήθελε να τιμήσει τον τίτλο που λέει ότι κρατάει, να πει ένα ξεκαθαρό όχι. Δεν το λέει όμω. Mm -hmm. Έτσι, εμείς καλούμε, καλούμε τους εργαζόμενους να μην παραπλανηθούν και από τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25 mm -hmm. και της οικολογικής αριστεράς. Εξάλλου, ο κύριος Βορουφάκης το είπε, καθαρά εμείς μένουμε στην Ευρώπη. Μιλάνε για, μια, για, ένα κίνημα διεθνιστικό που θα είναι πανευρωπαϊκό και ουσιαστικά κάνουν προτάσεις καλής διαχείρισης μιας αντιδραστική πολιτικής. Μπορούμε κυρία Καριωτάκη και κύριε Σαββίδη, να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με την πάλη του λαού και με, και με το δρόμο που δείχνει, ε, θα επαναλάβω, η, η τραγική μεγάλη τέρα Καριστιανού, με ψηλά τη σημαία και το μέτωπο, και μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αναφέροντα δικαιώματά μα και για το ψωμί και για τη μόρφωση και για τη δουλειά, δεν μπορούμε να παραδοθούμε σε αυτή την πλάνη που καλλιεργεί ο κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο λέει πήρε ένα 41%. Κατά την άποψή μα, δεν πήρε 41%. Πήρε απογοήτευση πήρε θυμό αλλά δεν πήρε σε καμία περίπτωση έγκριση. Κύριε Σπαχή, λοιπόν, και τα περισσότερα αύριο, θα κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε μισό λεπτάκι μόνο. Θέλω να κλείσω αυτό. Αύριο, καλούμε τους φίλους, τους συναγωνιστές, τους εργαζόμενους στην Ιωλέα, τους αγρότες, τους μικροϊδιοκτήτες, το λαό, στη συγκέντρωση που έχουμε, στην Ανδρόγειο και στο κέντρο, το Πολύκεντρο τη mm -hmm. Νεολαία, ώρα. Είναι η προεκλογική συγκέντρωση του Μιλάδα Κουκουέ. Καλούμε και το κανάλι σα να καλύψει την εκδήλωση. Ε, Βεβαίω έχετε δημοκρατική ευαισθησία και το λέμε και από αυτό το βήμα. Αστια. Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Και λέμε και στο λαό ότι αυτό το ψηφοδέλτιο του Μιλάβδα Κουκουέ είναι ένα ψηφοδέλτιο μάχη, ένα ψηφοδέλτιο που επενδύει στου αγώνε και στο λαό στην ψυχή τη αντίσταση. Και με αυτή την έννοια λέμε Μιλάβδα Κουκουέ έξω από την ΑΕ. Σας ας 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 ευχαριστούμε πολύ. Ας καλά.